τον δρόμο στον οποίο θα πρέπει να κινηθούν ο φορέας διαχείρισης και ο Δήμος Κισάμου για την προστασία και διατήρηση του μοναδικού φυσικού πλούτου της λιμνοθάλασσας του Μπάλου, δείχνουν τα επιστημονικά ερευνητικά αποτελέσματα της ομάδας του καθηγητή της Σχολής Χημικών, Μηχανικών και Περιβάλλοντος Θέο Χαριτσούτσου. Η έρευνα που άρχισε με την επεξεργασία παραπώνων των επισκεπτών σε γνωστή ταξιδιωτική πλατφόρμα κατέληξε σε 4 άξονες προτεραιότητες που αφενός θα προστατεύσουν τον Μπάλο από την ανεξέλεγκτη υποδοχή πληθώρας επισκεπτών και τα επακόλουθα και αφετέρου θα τον διατηρήσουν ως δημοφιλή προορισμό μαζί με τα Φαλάσσαρνα και το Ελαφωνήσι. Τα 3 πρώτα μέτρα είναι το θέμα της καθαριότητας, το έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο, θα το βελτιωθεί, αλλά είναι κόστος αυτό. Ο Δήμος δεν μπορεί να τα υποστηρίξει όλα με τη μία. Ένας πολύ μεγάλος Δήμος. Άρα, ένας τρόπος για να υποστηρίξει τα θέματα αυτά προφανώς είναι και το εισιτήριο. Το δεύτερο αφορά τη μεταφορά του χώρου στάθμευσης. Ήταν το δεύτερο κριτήριο. Μαθαίνω, θα σας πει ο Δήμαρχος, ήδη, αυτό το καταγράψαμε πέρυσι, ήδη κάνει τις αναγκαίες ενέργειες. Και επίσης να δούμε και το θέμα του ανώτατου ορίου των επισκέψεων, πώς αυτό θα ρυθμιστεί. Ειδικά για την καθιέρωση μέγιστου ορίου επισκεπτών, ο καθηγητής Θέο Χαριτσούτσος προτείνει με βάση τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας 2.230 επισκέπτες ημερησίως, χωρισμένους σε πρωινή και απογευματινή βάρφια. Ταυτόχρονα όμως και να ενισχυθεί ο επισκέπτης. Για παράδειγμα, ο ίδιος επισκέπτης, κατά τη γνώμη που βλέπει τον Μπάλο σαν ένα ωραίο τοπίο, δεν έχει την εικόνα της αξίας του Μπάλου. Απευθύνουμε δημόσια προσκλητήριο μεθοδικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας της ίδιας στην ευρύτερη περιοχή. Μετά από ένα ευρύ διάλογο που θα πραγματοποιηθεί, στόχος μας είναι να χαράξουμε με άμεσες, ολοκληρωμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις τη βέλτιστη στρατηγική διαχείριση του φυσικού πλούτου μας. Οι περιοχές οι συγκεκριμένες έχουμε χαράξει μια στρατηγική και που συμβαδίζουν, ας πούμε, με τα αποτελέσματα της όλης έρευνας για την ιδιαίτερη προστασία. Από την έρευνα της ομάδας της Σχολής Χημικών, Μηχανικών και Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης προέκυψε ακόμη η ανάγκη εγκατάστασης ενός μόνιμου συστήματος καταγραφής του θαλάσσιου περιβάλλοντος, το οποίο θα δείχνει αν υπάρχει διαρροή καυσίμων από πλοία που απειλεί τη λιμνοθάλασσα. Στο επίκεντρο θέτουμε πλέον τη δημιουργία μόνιμου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του οικοσυστήματος του Μπάλου, όπως και στη συνέχεια των άλλων ευαίσθητων περιβαλλοντολογικά και τουριστικά περιοχών των Χανίων. Η περιοχή αυτή είναι εκτεθειμένη στην Ανατολική Μεσόγειο σε οποιοδήποτε ατύχημα, σε οποιαδήποτε πετρελοκυλίδα. Το ζήσαμε. Άρα χρειαζόμαστε ένα σύστημα μόνης παρακολούθησης, στο οποίο να μας δείχνει αν έχουμε κάποια διαρροή. Απλή, χωρίς χημεία, πολύ χημεία, αλλά να μας δίνει ένα κλικ, ξέρεις κάτι πάει καλά και τα λοιπά, το διορθώσουμε. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων στο πλαίσιο του έργου Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αηφόρου Παράκτη Τουρισμού και αναμένεται να αποτελέσει τη βάση του διαλόγου μεταξύ των φορέων για την διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Μπάλου και την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής.